οτιδήποτε. Είμαι πολύ χαρούμενη που έγινε, ήταν μια ιδέα μου εδώ και καιρό. Όλα αυτά οι τροφές θα συλλεχθούν στην φιλοδοκή Νιάζουμε. Και έχουμε και την κυρία Φούλη, η οποία δυστυχώς δεν μπορεί να ανέβει πάνω, είναι κάτω, η οποία με βοήθησε ώστε να γίνουν αυτές οι εκδηλώσεις στις δημοτικές βιβλιοθήκες. Επομένως, έκανα εγώ την παρουσίαση. Λοιπόν, ας ακούσουμε την ταινιά τους. Ευχαριστώ πάρα πολύ τη Σοφία. Ήταν ένα όνειρό της που μας βοήθησε να γίνει πραγματικότητα. Ονομάζομαι η Ραγιά Τελένη, είμαι εκτιμίατρος. Σοφία, θα κλείσουμε κάποιο φως ή θα το έχω έτσι. Ναι, θα έχουμε την κυρία Στέλλα. Ωραία, θα το ξεκινήσω έτσι και θα το δούμε στην πορεία. Ναι, γιατί καλύτερα να... Λοιπόν, το πρώτο θέμα με το οποίο θα ασχοληθούμε είναι ένα θέμα το οποίο έχουμε ακούσει όλοι εμείς που είμαστε φιλόζο. Είναι το γνωστό θέμα του εξοπλάσματος στην Ελλάδα. Ειδικά προτείνουν, κυρίως με την εξήγηση, θα πρέπει να τηρούμε πάντα τους κανόνες της υγιεινής μέσα στην κουζίνα. Δεν θα πιάνουμε το κρέας και με τα ίδια χέρια θα πιάνουμε τα λαχανικά, ή δεν θα κόβουμε ένα μαχαίρι και με το ίδιο μαχαίρι θα χρησιμοποιούμε κάτι άλλο. Συγκεκριμένα. Πρώτη βοήθεια τι είναι καταρχήν, είναι οι πρώτες ενέργειες που κάνουμε στο σημείο του τραυματισμού με ό,τι πρόχειρα μέσα διαθέτουμε εκείνη τη στιγμή. Δεν φεύγουμε για να αγοράσουμε πράγματα, ό,τι διαθέτουμε εκείνη τη στιγμή. Και σκοπό έχουμε να σώσουμε τη ζωή του ζώου, του θύματος εκείνη τη στιγμή, να απαλύνουμε τον πόνο, να εμποδίσουμε την επιδείνωση της κατάστασής του και από τη στιγμή που δεν υπάρχουν πλέον ασθενοφόρα, ακόμα τουλάχιστον για τα ζώα, να μεταφέρουμε εμείς οι ίδιοι τον τραυματισμένο ζώο στον κτηνίατρο. Γενικά οι πρώτες βοήθειες ακολουθούν τις ίδιες αρχές με τους ανθρώπους, τις κυριότερες. Γι' αυτό κάποιος που έχει εκπαιδευτεί για πρώτες βοήθειες ο άνθρωπος μπορεί πολύ εύκολα να τις κάνει και στα ζώα. Τι μπορούμε να συναντήσουμε, ζώα με εγκάβματα, στον δρόμο, θερμοκληξία, ζώα με τροχαίο, ατύχημα, με πολλές αιμορραγίες, κατάγματα και μια μεγάλη γάμα. Εκτός υπάρχει μεγάλη ποικιλία στους τραυματισμούς. Αλυσίδα διάσωσης είναι η σειρά ενεργειών που θα κάνουμε όταν δούμε ένα τραυματισμένο ζώο. Αρχικά λέμε τι κάνουμε, άμεσα ενέργεια σε αυτό το περιβάλλον. Πώς θα προφυλάξουμε εμάς και το ζώο από το κοινό περιβάλλον. Κλείσει βοήθεια σε στον κτηνίατρο, σε κάποιο φίλο μας να μας βοηθήσει ή σε κάποια φιλοζωική που μπορεί να μας δώσει και αυτή τις συμβουλές με τη σειρά της. Πρώτες βοήθειες, βλέπετε, δεν είναι το πρώτο ακριβώς που κάνουμε εκείνη τη στιγμή. Η διάσωση, που άμα βέβαια είμαστε κατάλληλα εκπαιδευμένοι, μπορούμε να και απειλείται άμεσα η ζωή του ζώου σε κάποια πυρκαγιά, σε κάποιο πνιγμό. Μπορούμε να είναι το πρώτο που θα κάνουμε για να διασώσουμε φυσικά το ζώο. Και τέλος η διακομιδή που πάλι εμείς θα την κάνουμε, εμείς είμαστε υπεύθυνοι αυτό. Ένα χτυπημένο ζώο τώρα. Έχει τις αισθήσεις του, άρα αναπνέει. Το γεγονός ότι αναπνέει μας δίνει χρόνο να αντιμετωπίσουμε αυτό το πρόβλημά του. Ωστόσο δεν αναγνωρίζει ότι εμείς πάμε να το βοηθήσουμε. Είναι στασαρισμένο και μπορεί να μας δαγκώσει. Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να προσπαθήσουμε να το περιορίσουμε με ένα σκηνή, θα φτιάξουμε μια αυτοσχέδια φυλιά, ένα σκηνή του ζώου, σφίγγουμε, κάτω άλλος ένα σκόμπος, σφίγγουμε, μονός, πίσω από τα αυτιά, κάνουμε ένα διπλό και το ζώο πλέον έχει, δεν μπορεί να μας δαγκώσει. Βέβαια πάλι προσέχουμε. Αυτό είναι το τελικό αποτέλεσμα. Βρίσκουμε στον δρόμο, δεν έχει εμφανείς πληγές, παρόλα αυτά είναι καταπτωημένο. Έχει συνήθως εμετούς, αφρούς από το στόμα, αιμορραγίες από τον προκτό πίσω, από τα μάτια, από το στόμα. Μπορεί να το βρούμε σε μυκωματώδη κατάσταση. Όλα αυτά είναι ενδείξεις ότι το ζώο έχει δηλητηριαστεί. Τι δεν πρέπει να κάνουμε? Να προκαλέσουμε εμετό. Είτε με ένα τόνερο, είτε με ξύδι, είτε μεγάλο, όλα αυτά είναι μύθοι που μπορούν να προκαλέσουν πιο σοβαρό πρόβλημα, ιστοσυφική βροχοπνευμονία και να καταδικάσουμε το ζώο. Καλύτερα να φύγει κατευθείαν από την έντονη, θα ξέρει αυτός πώς να το αντιμετωπίσει. Νομοθετικά τώρα, σε περίπτωση που βρούμε κάτι που θέλουμε να κάνουμε, να κινηθούμε δικαστικά, μπορούμε να κάνουμε μήνυση κατά γνώστων. Δεν χρειάζεται να ξέρουμε ποιος το έκανε, χρειάζεται όμως τοξικολογική από το Πανεπιστήμιο και είτε στο Δήμο είτε στην αστυνομία να ενημερώσουμε και τοπικά στην περιοχή μας και τους κτηνιάτρους και τις φιλοζωικές οργανώσεις. Σε περίπτωση που ακούμε απειλές, μπορούμε με έναν μάρτυρα, όχι σε γενικό πρόσωπο, με το όνομα και διεύθυνση του ατόμου που κάνει τις απειλές και δηλητηριάζει τα ζώα και το τοξικολογική εξέταση πάλι των πανεπιστήμιων, πάλι να κινηθούν δικαστικά. Τώρα, μάθαμε σε κάποια δηλητηριότητα. Δεν τους παραβιάζουμε τη φύση τους,
Είναι κάτι το οποίο έγινε πριν από πολλά εκατομμύρια χρόνια, όταν αποφάσισε κάποια στιγμή μια μερίδα των λύκων να εξημερωθεί μαζί μας. Αυτή η μερίδα απέκτησε κάποια χαρακτηριστικά στη διάρκεια του χρόνου, ανάμεσα στα οποία είναι και να καταφέρει να σημειώνει μαζί μας. Το να καταφέρει να σημειώνει μαζί μας σημαίνει ότι πλέον στις ημέρες μας θα πρέπει και να στυρώνεται τις περισσότερες φορές. Πάνω στο βουνό. Εδώ θέλουμε, αυτή θέλουμε τη δράση και όχι το ξοπλάσμος και αυτά. Θα μας τα λέει το διακρός μας. Εμείς που είμαστε φιλόζωοι και έχουμε ζωά, έχουμε την ιατρό και αυτά μας τα λένε. Η σημασία έχει αυτά τα δέσποτα που γυρίζουν στα... Αυτά τι θα γίνουν. Έχετε δίκιο, αλλά δεν σας είπα. Η δυσυντοποίηση έγινε σήμερα στο γεγονός ότι μπορεί να γίνει προσφορά. Θα έχουμε μαζέψει ήδη κάποιες τροφές, κάποιες κονσέρβες, κάποια φάρμακα τα οποία πάνε στην φιλοζωική. Γιατί ακριβώς έχουμε έλλειψη και ο κόσμος πρέπει να είναι πρόεδρος, θα καταρθεί σε λίγο. Πού είναι η φιλοζωική. Δεν έχει έρθει. Και αν θα την πάρω εγώ τηλέφωνο να έρθει να μαζέψει πέντε αδέσποτα στο σεξιού, θα έρθει να τα πάρει. Να πω όμω κάτι. Επειδή ήρθαμε σε επαφή με φιλοζωική για το πρόγραμμα του Δήμου για τα θέσποτα, μιλήσαμε με τον άνθρωπο αυτό που ήρθε και πήρε μια γάλα η οποία ήταν άγρια, δεν μπορούσαμε να την πιάσουμε. Μας είπε, μην φανταστείτε ότι η φιλοζωική είναι μια οργάνωση, άρκα, είναι 5-6 άτομα, τα οποία μαζεύουν στο σπίτι τους γατιά. Σκύλια, δηλαδή δεν έχουν βοήθεια, δεν ξέρει πώς θα βάζουν. Αυτό είναι η φιλοζωική. Προχθές άκουσα σε ένα κανάλι. Ναι, αλλά είναι άνθρωποι και σαν εμένα και εσάς. Γενικά οι δυνατότητες να αντιμετωπίζουν τέτοια περιστατικά είναι και αυτές πεπερασμένες. Δηλαδή δεν μπορούν συνέχεια να μαζεύουν. Ανάλογα με το πόσα έχουν.